and recognize you on this incredible accomplishment. Thank you, Mr. President. Yes. Είναι η στιγμή που ο κορυφαίος μας σινιοσέφ, Δημήτρης Πιλιώτης, που διαπρέπει σε Ελλάδα και εξωτερικό, βραβεύεται για μία ακόμη φορά. Το τελευταίο βραβείο που παραλαμβάνει ο αδερφός του αφορά στην προσφορά και το έργο του στη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα και έρχεται από τον Δήμο του Μαϊάμι. Το βλέπω πως ανεβαίνεις μια τα σκαλιά και παίρνεις μια ανάσα σε ένα πλατήσκαλο. Έτσι είναι και οι βραβεύσεις, ότι συνεχίζεις τον αγώνα σου, ο αγώνας σου εκτιμάται, παίρνεις μια ικανοποίηση και συνεχίζεις ξανά και δουλεύεις για το σκοπό σου. Ένας σκοπός ξεχωριστός, με προεκτάσεις μοναδικές σας στο φόντο της προβολής ολόκληρης της χώρας και της Μεσσηνίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε να είμαστε πρεσβευτές της ελληνικής κουζίνας, αλλά δεν περιμέναμε το Υπουργείο, ούτε το Greek Taste Beyond Border να μας το πει. Το κάνουμε από μόνοι μας το 2012 στο Miami Beach. Και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Μιλάω συνέχεια για την ελληνική κουζίνα και για τα μεσσηνιακά προϊόντα στην Αμερική και προσπαθώ να τα προωθήσω όσο μπορώ. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον τόπο μας, ειδικότερα για τη Μεσσηνία. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο Δημήτρης Πιλιώτης, πέρα από τις αρκετές βραβεύσεις που έχει πια στο βιογραφικό του, ετοιμάζει πια τα μοναδικά και για αρκετές διασημότητες. Ναι, μαγείρεμα για το NBA κιόλας και στην αρένα μέσα, για το Miami Heat κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών για τους επίσημους. Έχω μαγειρέψει για την Τζένιφερ Λόπες, για τον DJ Khaled, για τον Drake, για τον Mark Anthony, για τον Ricky Martin, για πάρα πολλές διασημότητες και πολιτικές φυσικά του τόπου, αλλά και πιο μεγάλες. Και μεγάλους επιχειρηματίες και στο εστιατόριό μου, όπως είπα, αλλά και μέσα στην αρένα, μέσα στα επίσημα.